Θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αριστέα Κορκοβέλου, Κορκόβελου, συγγνώμη, σύμβουλο δημόσια εικόνα. Καλό σα απόγευμα. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ και εμεί εκ των προτέρων για όλε τι συμβουλέ που θα μα δώσετε. Λοιπόν, ε, πρώτη συνέντευξη σε μια εταιρεία, σε ένα κατάστημα, σε μια πολυεθνική, σε μια μικρομεσαία. Δεν παίζει κανένα ρόλο νομίζω αυτό. Τι πρέπει να φορέσουμε για να κάνουμε μια σωστή και ωραία εντύπωση. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται οπωσδήποτε να, να δούμε πριν φτάσουμε στο σημείο της συνέντευξης είναι να, να δούμε την εταιρική κουλτούρα. Mm -hmm. Αν η ίδια η εταιρεία έχει dress code, ε, αν αναγράφεται στην συνέντευξη. Οπότε χρειάζεται να ξέρουμε κάθε εταιρεία πώς δίνεται. Δίνεται casual, smart casual, business casual και ταυτόχρονα στη συνέντευξη να πάμε ένα level up. Άρα αν μια εταιρεία π.χ. για παράδειγμα τεχνολογίας δίνεται συνήθως smart casual, εμείς θα πρέπει να πάμε business casual στη συνέντευξη mm -hmm. για να δείξουμε ότι τιμούμε ε, την εταιρεία και εκεί που παρευρισκόμαστε. Τα χρώματα που θα επιλέξουμε okay. παίζουν, παίζουν κάποιο ρόλο σημαντικό ή και όχι, πρέπει να είναι χρώματα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στη δική μα την προσωπικότητα ή μπορούμε να το ερευνήσουμε και αυτό. Σαφέστατα παίζουν ρόλο. Ε, σε μια συνέντευξη το πρώτο πράγμα που, ε, που έχουμε ξανασυζητεί και έχουμε πει είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Εισχωρούμε λοιπόν, μπαίνουμε σε έναν χώρο, οπότε το πρώτο πράγμα που παρατηρούν είναι η εικόνα μας, τα uh -huh. χρώματα που φοράμε. Οπότε, από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζουμε σε μια συνέντευξη είναι ότι πρώτον φοράμε ουδέτερα χρώματα, όχι πάρα πολύ έντονα γιατί δεν θέλουμε να υπερισχύουν. Ε. Τη εικόνα μα και τη προσωπικότητα. Άρα, δυναμικά μας. χρώματα όπω το μπορούσε να είναι το πορτοκαλί, το ροζ, το κίτρινο, ένα έντονο πράσινο, απορρίπτονται. Δεν απορρίπτονται. Απλώ τα βάζουμε σε πολύ μικρότερη ποσότητα από ότι το, 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 το σύνολο τη εικόνα μα. Uh -huh. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μόνο ένα πουκάμισο ή μια τσάντα ή μια ζώνη. Γενικότερα στη συνέντευξη θέλουμε να δείξουμε την προσωπικότητά μας, αλλά με έναν τρόπο που είναι λίγο πιο μετριασμένο. Καθώ πρώτη φορά μα συναντά κάποιο και δεν θέλουμε να τον ε, α, τρομάξουμε με την εικόνα μα ή να υπερισχύσει αυτό που ξαναλέμε, αυτό που φοράμε. Υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε συμβουλέ που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε ένα σε, ή ένα, σε, ένα σε έναν άντρα που ξεκινάει τώρα την επαγγελματική του σταδιοδρομία και θέλει να δει ποιο είναι ο σωστό τρόπο τη πρώτη προσέγγιση, αυτή τη πρώτη επαφή. Φυσικά. Ε, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει να κάνει με το ηλικιακό target group. Γιατί το ακούω και αυτό συνέχεια, ότι ε, δίνω την πρώτη συνέντευξη, δίνω την μου συνέντευξη, mm -hmm. δεν έχει να κάνει. Ε, απλώς αποκτάς περισσότερη εμπειρία όταν ξεκινάς ε, την πρώτη συνέντευξη και μετά. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να προσέξει κάποιο είναι οπωσδήποτε να διατηρεί καθαρή την εικόνα του. Και όταν λέμε καθαρή εννοούμε τα άκρα, το μακιγιάζ στις γυναίκες, mm -hmm. α, στους άντρες να είναι να μην πάνε με μουσια πολύ μακριά. Δηλαδή θέλουμε μεγαλύτερο τριμάρισμα, να είναι φροντισμένα, ε, καθαρά. Ε, όχι υπερβολική κολόνια, για παράδειγμα. Αν κάποιο έχει πέρα πέρα. τατουά σε εμφανή σημεία, θα πρέπει να κοιτάξει πώ με τον τίσιμό του θα μπορούσε να τα καλύψει, να κοιτάξει να τα καμοφλάρει με κάποιο ειδικό να τα αφήσει έτσι γιατί είναι κομμάτι τη προσωπικότητά του. Τι είναι το σωστό σε μια τέτοια περίπτωση. Το σωστό είναι να πράξει ανάλογο με, το, με την εταιρεία. Είναι διαφορετικό να πάω να ζητήσω εργασία σε μια τράπεζα που ξέρουμε εξ αρχής ότι είναι κάτι πάρα πολύ... Ε, ένα επάγγελμα αρκετά αυστηρό και χρειάζεται να, εκ, να αποπνέεις ασφάλεια με την εικόνα σου. Uh -huh. Και είναι τελείως διαφορετικό να πάω να ζητήσω εργασία ε, σε ένα κουρίο που είναι λίγο πιο σύγχρονο, σε, σε fashion industry. Οπότε εξαρτάται πραγματικά από το πού πάω να ζητήσω δουλειά. Mm -hmm. Και αυτό που πάρα πολύ uh, μπλέκουν και ξεχνούν... είναι ότι συνήθως, αν είμαστε τυχεροί... διαλέγουμε επαγγέλματα τα οποία πρακτικά καλύπτουν την προσωπικότητά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιθούμε και να διαλέξουμε να εκφράσουμε την προσωπικότητα, ανάλογα και με την, το, το industry που επιλέγουμε, την εταιρεία που επιλέγουμε να πάμε. Άρα, δηλαδή, να, να ακούσουμε το μέσα μα, να ακούσουμε την ψυχολογία μα και έπειτα να διαλέξουμε τι θα είναι αυτό που θα φορέσουμε στην συγκεκριμένη συνέντευξη. Τώρα, τα αξεσουάρ, Α, που είναι ένα εντελώ ξεχωριστό κομμάτι. Δηλαδή, κάποιες, κάποιοι, επιλέγουν να έχουν έντονα αξεσουάρ, ή κάποιοι να έχουν λιγότερα, ή κάποιοι να μην φορούν και καθόλου. Εκεί, τι τι υπερισχύει, τι πρέπει να γίνει και για του άνδρε αλλά και για τι γυναίκε. Γιατί και οι άνδρε πλέον βλέπουμε ότι και φορούν πράγματα στο λαιμό του και πάντα έχουν ω αξεσουάρ το ρολόι του. Σωστά. Θέλουμε γενικότερα να υπάρξει μια ισορροπία. Όπω η ισορροπία υπάρχει και στα χρώματα, όπω σα είπα, χρησιμοποιούμε περισσότερο ουδέτερα. Έτσι χρειάζεται να κρατήσουμε και ισορροπία στα αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ είναι ένα από τα καλύτερα ε, μηνύματα που μπορούμε να δώσουμε για την προσωπικότητά μας. Εκφράζουν πολύ την προσωπικότητά mm -hmm. μας. Οπότε η απουσία τους θα είναι αρνητική, καθώς δεν δείχνουμε δείγματα του ποιοι είμαστε, αλλά και η υπερβολή τους, επίσης ανάλογα με το πού πηγαίνουμε και σε ποια εταιρεία, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πάλι να δούμε πού πηγαίνουμε και ποια κομμάτια της προσωπικότητας θέλουμε να δείξουμε. Mm -hmm. Η ψυχολογία με την εμφάνισή μας, πώς συνδυάζεται. Γιατί σκέφτομαι ότι κάποιος που θέλει για πρώτη φορά να πάει να ζητήσει εργασία, θα υποβληθεί δηλαδή σε μια διαδικασία συνέντευξης, πολλές φορές και πρώτη, είναι, είναι μια αγχωτική διαδικασία. Επομένως, τα συναισθήματα του και η ψυχολογία του είναι ανάμεικτη. Εκεί τι πρέπει να κάνει. Να ντυθεί με ρούχα τα οποία νιώθει πραγματικά αυτοπεποίθηση. Mm -hmm. Να μην ντυθεί κάποιο άλλο ή κάποια άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήδη εκτιθέμεθα εκείνη την ώρα, καθώ θέλουμε να δείξουμε το, 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 mm -hmm. τον εαυτό μα και το ποιοι είμαστε και να πάρουμε την, τη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το άγχος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε mm -hmm. είναι να ντυθούμε με, με ρούχα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε χαρά, εμπιστοσύνη, να είναι άνετα, να μην είμαστε στριμωγμένοι και ρούχα τα οποία πραγματικά μας εκφράζουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό βέβαια που είναι το πιο σημαντικό, κάπως το ακούω και επικίνδυνο για προσωπικότητες που μπορεί να είναι over και περισσότερο εκρηκτικές από ό,τι θα έπρεπε, τουλάχιστον για μια πρώτη εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω κάποια στιγμή και από κοντά. Με μεγάλη χαρά σας ευχαριστούμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.